Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη ταξίδι χωρίς αποσκευές. Ένας κοντινός προορισμός. Χωριά τα οποία ανήκουν στον Δήμο Καβάλας. Θα γνωρίσουμε τους ανθρώπους, αλλά και τις ομορφιές αυτού του τόπου. Για πάμε! Σταυρός και Αμυγδαλεώνας αποτελούν συγκοινωνιακούς κόμβους και προάστια της πόλης της Καβάλας. Βρίσκονται πάνω στο ορεινό πέρασμα από τα Δενάγη των Φιλίππων προς την Καβάλα, ανάμεσα στα όρη, Σύμβολο και Καστανιές. Κατηφορίζοντας κανείς από τον Άγιο Σύλλα προς τον συνοικισμό του Σταυρού, μπορεί να επισκεφτεί ένα τμήμα της αρχαίας Εγνατίας Οδού, με μήκος μόλις 400 μέτρα, το οποίο βλέπει προς την πεδιάδα των Φιλίππων. Οι συγκεκριμένοι οικισμοί απέχουν 7 χιλιόμετρα από την πόλη της Καβάλας και αν βρεθεί κανείς στην περιοχή δεν θα πρέπει να παραλείψει να κάνει ένα πικνίκ στο δάσος του Αμυγδαλεώνα, καθώς αποτελεί ένα από τα 19 αισθητικά δάση της Ελλάδας. Τι να είμαστε! Είστε θεά, είσαι θεά, είσαι πανέμορφη. Πόσο... Αχ, καλέ, το όνομά μόρα... σου! Το όνομά μου, Ελισάβετ Ευαγγελίδου. Και εμένα Γιάννη με λένε σας. Εσάς γελάει, δεν πειράζει. Κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, κυρία Κριτίδου, κυρία Κριτίδου, κυρία Ελισάβετ. Πόσο χρονών είσαι? Εγώ πόσο λες να είμαι? Είσαι δεν είσαι? Πόσο είσαι, περί... δεν είσαι? Πόσο? 70. Ω, με ξανανέωσες εσύ ρε. 83. Χριστέ μου, γερή να είσαι σαν τα ψηλά βουνά. Ναι, πραγματικά, ναι. Και εσείς με το μπαστούνάκι? 87. Να είσαι γερή πραγματικά. Είστε εδώ κάτοικοι Αμυγδαλεώνα? Ναι, ναι. Ναι, πώς είναι η καθημερινή? Είχαμε να περπατήσουμε λίγο. Μάλιστα. Αμυγδαλεώνας Καβάλας, λοιπόν, ένα προάστιο της Καβάλας, 7 χιλιόμετρα από την πόλη. Πέρα από τους ζεστούς ανθρώπους, έχει και δύο ιερούς ναούς, τους ιερούς ναούς του Αγίου Γεωργίου, όπου ως ήθιστε κάθε χρόνο, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, ο Αμυγδαλεώνας γιορτάζει και στείνεται ένα μεγάλο λαϊκό πανηγύρι. Όπως κάθε χρόνο, τέτοια περίοδο επισκεπτόμαστε το πυλοθεραπευτήριο Κρινίδων για να δούμε τι πρόσημο θα βάλουμε για την χρονική περίοδο που προηγήθηκε, την επισκεψιμότητα αλλά και τις παροχές. Σε ένα ταξίδι τελικά πάντα χωρίς αποσκευές χρειάζεται και μια μικρή ανάπαυλα, ένα διάλειμμα. Είμαστε σε ένα από τα ψηλότερα σημεία εδώ στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων και πίσω μας απλώνονται οι Φίλιπποι. Ένα παραδοσιακό χωριό με την δική του ιστορία και τους δικούς του ανθρώπους. Απέναντί μας είναι το ξοκλήσι του προφήτη Ηλία. Να επισκεφτούμε τόσο το χωριό των Φιλίππων αλλά και τον αρχαιολογικό χώρο, καθώς οι Φίλιπποι ήταν η αρχαία πόλη της Ανατολικής Μακεδονίας με αρχικό όνομα Κρινίδες. Στα ρωμαϊκά χρόνια, οι Φίλιπποι ήταν η σπουδαιότερη πόλη της Ανατολικής Μακεδονίας, χτισμένη σε πολύ στρατηγική θέση και στο μέσο μιας πλούσιας σε αγαθά περιοχής. Μετά τη μάχη των Φιλίππων, μετατράπηκε σε ρωμαϊκή αποικία και αποικίστηκε από Ρωμαίους βετεράρνους στρατιώτες 2 φορές. Μετά λοιπόν το χωριό των Φιλίππων, το βαπτιστήριο της Λιδίας, αλλά και τον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και το καφέ προσκήνιο που εκεί πιάμε ένα αναψυκτικό και πήραμε μια ανάσα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, στο δρόμο της επιστροφής δεν θα μπορούσαμε να μην δεν περάσουμε από 2 χωριά, όμορφα εξίσου, το Ζυγό και το Κρυονέρι. Πάμε να τα γνωρίσουμε.